Για χρόνια ζουν κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού. Καρδιοχτυπούν μπροστά στο κάθε καιρικό ξέσπασμα. Αγωνιούν για το τι μπορεί να συμβεί στις οικογένειες και τις περιουσίες τους. Στην περιοχή της οδού Μαλινδρέτου, στο Σταλό, η γεωμορφολογική αλλίωση που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια δέχτηκε τη χαριστική βολή από τη σφοδρή κακοκαιρία το Φεβρουάριο του 19. Με αποτέλεσμα, κάποια από τα σπίτια της περιοχής να απειλούνται με κατάρρευση και κάποια άλλα με καταπλάκωση. Κοντά στο τέλος του εφιάλτη οδηγεί η τεχνική μελέτη για την αποκατάσταση που παρουσιάστηκε σήμερα στο Δημαρχείο Χανίων. Η περιοχή είναι δύσκολη και γιατί το Πρανές έχει πρόβλημα, αλλά και λόγω της ύπαρξης των χτισμάτων των σπιτιών που είναι γύρω-γύρω. Οι βροχές βέβαια επέτειναν το πρόβλημα, είχαμε την καταστροφή, οπότε έπρεπε να βρούμε μια λύση η οποία θα διαρκέσει τα επόμενα 20-30-40 χρόνια. Ένα σημαντικό έργο για την περιοχή, καθώς εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε ιδιοκτησίες που λόγω των κατολιστήσεων έχουν καταστεί σχεδόν αδύνατες, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία και βρίσκεται πλέον σε ένα τελικό στάδιο. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τις 850.000 ευρώ, η παρέμβαση απαιτεί μόνο μικρής έκτασης παραχωρήσεις και απαλωτριώσεις ιδιοκτησιών για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο επικίνδυνο σημείο. Το βασικότερο είναι να λύξουμε το κομμάτι των ιδιοκτησιών και των όποιων μικρών παραχωρήσεων απαιτηθούν από τους ιδιοκτήτες για να μπορέσουμε εν είδη απαλωτριώσεων. Όμως είναι αντιληπτό ότι αν μπούμε στη διαδικασία των απαλωτριώσεων θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση του έργου, πράγμα το οποίο ούτε ο Δήμος το θέλει, αλλά σίγουρα και ούτε οι κάτοικοι της περιοχής το επιθυμούν. Η λύση η οποία βγαίνει είναι αρκετά ακριβή, δεν είναι φθηνή λύση, δεν μπορεί να γίνει κάτι φθηνά προκειμένου να διατηρήσουμε τα σπίτια και τις ιδιοκτησίες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την εξέλιξη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους μας βοήθησαν, όσοι ήταν στο πλάι μας τον προηγούμενο χρόνο. Παρά την ικανοποίηση, δεν έλειψε και ο προβληματισμός από μερίδα κατοίκων για το αν τελικά η συγκεκριμένη παρέμβαση θα δώσει οριστική λύση στο ζήτημα των καταπτώσεων που είναι σύνηθες φαινόμενο για την περιοχή.